Καλή σας μέρα. Τι ενημέρωση έχετε εσείς για αυτό το βίντεο? Ναι, ένα σημάδι που έγινε πριν δύο μέρες μετά τη λήξη των μαθημάτων, με την έξοδο των μαθητών από το σχολείο, καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας και ειδικότερα το επίπεδο των μαθητών. Είμαστε μια κοινωνία πολιτισμένη και έτσι πρέπει να συμπεριφέρεται. Αλλά οφείλω να σχολιάσω για το γεγονός και τη μια αντίδραση σε ό,τι αφορά για τους μαθητές που ήταν εκεί, τουλάχιστον που εμφανίζονται στο βίντεο, που οφείλαν και να παρέμβουν και να προστατεύσουν. Δηλαδή, οι καθηγητές έβλεπαν αυτή τη σκηνή, δεν το μεταδίδουμε το βίντεο για λόγους διοντολογίας, το ξαναλέω. Οι καθηγητές δηλαδή έβλεπαν το όλο σκηνικό. Στο βίντεο εμφανίζονται μόνο μαθητές. Ναι. Υπάρχει μια πληροφορία ότι υπήρχαν και καθηγητές εκεί τώρα που σχόλαν, αλλά δεν επιβεβαιώνεται. Ναι, γιατί την ώρα που φεύγουν οι μαθητές, φεύγουν και οι καθηγητές. Ναι. Ήταν μετά τη λήξη των μαθημάτων, όμως όσοι και να ήταν εκεί, όποιοι και να ήταν, έπρεπε να παρέμβουν για να σταματήσουν αυτόν τον. Έστω και αν ήταν μία και 35, μία και 36 μετά που χτύπησε τον κουδούνι, κύριε Κωνσταντίνο. Ήταν στην έξοδο των μαθητών μετά τη λήξη των μαθημάτων. Και εκτός, ακριβώς έξω από το σχολείο. Ναι, γιατί δεν δε σημαίνει επειδή γίνεται εκτός. Μιλάμε για μαθητές του σχολείου. Συνεπώς, ναι, έπρεπε να γίνεται και εντός και εκτός του σχολείου με μαθητές. Έπρεπε να μέσα να υπάρχει παρέμβαση. Γνωρίζω ότι από γείτονα υλοποιήθηκε η αστυνομία και ήρθε αμέσως. Αλλά εντάξει, γνωρίζω ότι το Υπουργείο το χειρίζεται το θέμα από χθες. Και αναμένουμε και εμείς ενημέρωση για την. Το χειρίζεται από ποια πλευρά το χειρίζεται, γιατί είναι πολλές οι πτυχές που προκύπτουν, κύριε Κωνσταντίνου. Ναι, ο κύριος Λούις μπορεί να αναρμόδευε να πει, αλλά υπάρχει διαδικασία και τα μέσα μετά την ενημέρωση που θα δείξει το Υπουργείο, το πώς θα χειριστούν και τα παιδιά, αλλά και ευρύτερα στο σχολείο. Υπάρχει μέθοδος, γιατί χρειάζονται και τη στήριξη εκείνη που χρειάζονται να του δώσουν, και το Υπουργείο μπορεί να το κάνει και από ό,τι γνωρίζω είναι έτοιμο να προχωρήσει με διαδικασίες, αλλά. Να μην πω πράγματα που είναι πέραν των δικών μου αρμοδιοτήτων. Μάλιστα. Συνεπώς, αν έγινε αυτό που έχετε ενώπιόν σας, γιατί φαντάζομαι έφτασε πληροφορία κοντά σας, ότι υπήρχαν καθηγητές που παρακολουθούσαν, αλλά επειδή ήταν εκτός, δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Καταδικαστέω αν είναι έτσι. Σωστά. Αν όντως είναι έτσι, ναι, δεν το έχω επιβεβαιωμένο όμως ακόμη. Μάλιστα. Η πληροφορία που ήρθε κοντά μας με την καταγγελία από γονέα είναι ότι υπήρχαν οι καθηγητές εκεί. Που δεν παρενέβησαν, αυτό είναι το παράπονο, όμως δεν έχουμε τα στοιχεία για να μπορέσουμε να το επιβεβαιώσουμε, κύριε Μικίδα, για να είμαστε σωστοί και. Όχι, να είμαστε σωστοί, ακριβώς αυτό θέλουμε, αλλά είναι κρίμα. Και 1 και 35 και 36 τόσοι μαθητές εκεί σημαίνει είναι την ίδια ώρα που φεύγαν και οι καθηγητές, κύριε Κωνσταντίνου. Από την ίδια πόρτα φεύγουν και οι καθηγητές. Είναι στην έξοδο, ναι. Ναι, από την ίδια έξοδο, δεν υπάρχουν πολλές έξοδοι, μία έξοδος υπάρχει. Συνεπώς, καταδικαστέω. Η πληροφορία μας ότι υπήρχαν και καθηγητές εκεί. Αυτή είναι και η πληροφορία. Α, ότι υπήρχαν. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Κυπριανό, ευχαριστούμε, κύριε Κωνσταντίνου. Καλό μεσημέρι. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κυπριανός Λούις. Καλό μεσημέρι, κύριε Λούι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ξεκινώ με τη βία. Καταδικαστέα η βία σε όλες τις μορφές. Ναι, είναι καταδικαστέα σε όλες τις μορφές και όχι μόνο αυτό. Μετά την πολύ σημαντική και δημιουργική και ομαλήν έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, συνέβηκε αυτόν των μεμονωμένων περιστατικών μετά τη λήξη των μαθημάτων έξω από το σχολικό χώρο, όπου έχουμε μια συμπλοκή μαθητών σε έναν σχολείο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπου πέρσι δεν παρουσίασε κανέναν παραβατικό συμβάν. Τι εννοείται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά? Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω ακριβώς της γεωγραφικής θέσης αλλά και της πληθυσμιακής συγκρότησης. Λοιπόν, και πέρσι λέτε ότι όλα ήταν ομαλά, δεν είχαμε προβλήματα. Ναι, είναι πολύ καλό αυτό. Ναι. Το σχολείο φέτος γιατί έχουμε πρόβλημα. Ναι. Είναι και σημαντικό το ότι δεν προβάλλετε εσείς για να μην επεκτείνετε και διαχέετε αυτή η εικόνα προς τον κόσμο μέσω του βίντεο. Όμως οφείλω να πω ότι αυτή τη στιγμή το συμβάν αυτό έχει διερευνηθεί. Έχουμε την έκθεση γεγονότων εκ μέρους της διευθύντριας. Δεν διαφαίνεται μέσα από την έκθεση αυτή εάν παρευρίσκονταν ή ήταν κοντά εκπαιδευτικοί και δεν είναι πλάκικα. Φαίνεται σαφέστατο όμως ότι οι μαθητές οι οποίοι ήταν και παρακολουθούσαν το συμβάν θα έπρεπε να ενεργήσουν για να αποτρέψουν τη συμπλοκή αυτή.
Ναι, ένα δηλαδή είναι πραγματικά. Ξαναλέω, το βίντεο το έχουμε, ναι, δεν το μεταδίδουμε. Ναι, ναι. Δεν μπορεί ένας μαθητής να βλέπει όλο αυτό και να το καταγράφει και να μην παρεμβαίνει. Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας, δεν ξέρω τι, με ποιο τρόπο να αποτρέπουν τέτοιου είδους συμπεριφορές, κύριε Λούη. Ναι, εγώ μιλώ με παιδαγωγικούς όρους. Είναι σωστή η παρατήρηση αυτή και επίσης ορθή παρατήρηση θα είναι ότι τα παιδιά μας προσπαθούμε μέσα στον χώρο του σχολείου να μάθουν ότι δεν επιλύονται οι όποιες διαφορές έχουν μεταξύ τους με αυτού του είδους τις ακραίες συμπλοκές. Ναι, αλλά και η συμπλοκή έξω δηλαδή από το σχολείο, δηλαδή όταν πας έξω και σκοτώνες, δηλαδή έξω από το σχολείο, είναι και αυτό το μήνυμα που ίσως το εισπράττουν μέσα από το σχολείο, κύριε Λούη. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν μπορείς να βγαίνεις ένα βήμα έξω από το σχολείο και να σκοτώνεσαι. Εντάξει, ίσως ξέρεις ότι δεν θα σου κάνουν απολύτως τίποτα, δεν ξέρω. Αυτά, ναι. Τα παιδιά αυτά είναι βρίσκονται στην εφηβεία, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτόν δικαιολογεί αυτές τις ακραίες συμπεριφορές έλλειψης σεβασμού του ενός προς τον άλλον. Άρα, εδώ χρειάζεται να γίνει συστηματική δουλειά τόσο στο πλαίσιο. Από πού πηγάζει όλη αυτή η βία, εκτιμάται, κύριε Λούη? Του γονεϊκού ρόλου. Ναι. Του γονεϊκού ρόλου. Οι γονείς έχουν ρόλο σημαντικό. Τα σχολεία και αυτά έχουν επίσης σημαντικό ρόλο. Ναι, βεβαίως. Έχουν στην ουσία το παιδαγωγικό πλαίσιο και τους όρους και τις προϋποθέσεις, τα όρια και τους κανόνες συμπεριφοράς. Για τους οποίους δηλαδή, εσείς θα ψάξετε να δείτε αν όντως υπήρχαν καθηγητές. Γιατί τη 1 και 35 ξέρουμε ότι όλοι φεύγουν από την ίδια έξοδο, κύριε Λούη. Ήταν δυνατόν δηλαδή, τόσοι καθηγητές να μην είδε κανείς όλη αυτή την ιστορία? Οι καθηγητές, κύριε Κυριάκου, κάνουν εφημερία, είναι ταγμένοι πάντοτε μέχρι και τη λήξη των μαθημάτων να βρίσκονται στη θέση τους. Το θέμα αυτό, με βάση την έκθεση της διευθύντριας του ελόγου σχολείου, δεν δηλώνει σε σχέση με την συμπεριφορά των εκπαιδευτικών. Τώρα τι να πει η διευθύντριά τους? Θα πει ότι ήταν εκεί και όχι, δεν έκαναν τίποτα? Έχουν σαφείς αρμοδιότητες τόσο η διευθύντρια όσο και ο επαρχιακός επιδιορητής να προβαίνουν σε όλες τις δέουσες ενέργειες και ελέγχους και για αυτόν. Κατανοητό, αλλά θα τους καλύψει, δεν θα τους καλύψει? Θα πει δεν ήταν κανείς εκεί? Θα πει ήταν εκεί και δεν έκαναν τίποτα? Αυτόν, πέρα από την έκθεση που έχω στα χέρια μου, θα προχωρήσω περαιτέρω σε διερεύνηση όσον αφορά την αναφορά σας και την πληροφόρηση που το είπαν και οι γονείς. Οι επίσημοι γονείς το καταγγέλνουν. Το ακούσατε πριν από λίγο, κύριε Κωνσταντίνου. Δεν είναι δική μου καταγγελία, των γονέων είναι. Εντάξει. Οφείλω να πω ότι αυτή τη στιγμή θεωρούμε το μεμονωμένο αυτό συμβάν μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς ως ένα γεγονός το οποίο είναι προς διερεύνηση με παιδαγωγικούς όρους και αλλαγή τροποποίηση της συμπεριφοράς των εμπλεκόμενων. Κατανοητό. Είχαμε παρόμοιο περιστατικό, με ενημερώνουν τώρα, και σε επαρχία, και στην επαρχία Μοχώστου, κύριε Λούη, πριν από δύο μέρες. Ναι, είχαμε, το επιβιώνουμε αυτή τη στιγμή και εκεί ενεργούμε με ανάλογο τρόπο. Με ανάλογο τρόπο, δηλαδή πρέπει να σταλεί το μήνυμα. Δεν ξέρω μετά από αυτού του καυγάδε ακολουθεί οποιαδήποτε. Με ποιο τρόπο θα συμμορφωθούν και δεν θα επαναληφθούν αυτέ οι καταστάσει. Πώ θα το χειριστείτε ω σχολείο? Ακολουθήθηκαν οι διαδικασίε τόσο όσον αφορά τι συστάσει των παιδαγωγικών πλαίσιων, την τροποποίηση τη συμπεριφορά μέσω του καθηγητή συμβουλευτική αγωγή, όσον η επιβολή επιμέρους ποινών, όσον και η ενημέρωση των γονιών και η συζήτηση περαιτέρω τώρα στην παρουσία των παιδιών, του τρόπου και τα ωφέλη που θα έχουν να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά. Τώρα ένα λεπτό, δηλαδή αν πάει ένας καθηγητής και έξω από το σχολείο να αποτρέψει ένα καυγά, δηλαδή μπορεί να το κάνει, είναι στις αρμοδιότητές του? Εκτός σχολικού χώρου όχι, αλλά στην ουσία οι ναι, γιατί αντιλαμβάνεστε όταν τα παιδιά δεν παρεμβαίνουν για να σταματήσουν ένα καυγά, ίσως να το βλέπουν, ξέρω εγώ, από τους μεγαλύτερους, κύριε Λούη. Ωραία. Οφείλω να πω ότι οι εκπαιδευτικοί μας έχουν την ευαισθησία και αλίμονο αν έβλεπαν συμβάν να μην παρενέβαιναν. Είναι δεμένα τα χέρια των καθηγητών ή μπορούν να ενεργούν οι καθηγητές? Μπορούσαν να παρέμβουν και να αποτρέψουν τον καυγά? Οι καθηγητές είναι στην ουσία το παιδαγωγικό πλαίσιο και τα σχέδια. Άρα μπορούσαν να. Ένα λεπτό. Στην Αμόχωστο μου λένε για ασθενοφόρα, μου λένε για αστυνομίες. Πήρε εκεί και άλλες διαστάσεις ο καυγάς? Στην παρουσία πάλι καθηγητών. Η πληροφόρηση που έχω αυτή τη στιγμή, καταρχήν υπό διερεύνηση το συμβάν αυτό. Όλα, ναι. Τώρα έχω πληροφορηθεί για το συμβάν αυτό, άρα είναι και αυτό υπό διερεύνηση. Όμως, αυτή τη στιγμή, για να ολοκληρώσω τη συζήτηση μαζί σας, είναι ότι
Ορίστηκε, είπαμε, το παιδαγωγικό πλαίσιο, επιβλήθηκαν οι ποινές εκείνες που θα έπρεπε να επιβληθούν, έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις για το γονεϊκό ρόλο και επίσης είπαμε για τους εκπαιδευτικούς τις ευθύνες που έχουν και επαναλαμβάνω ότι οι εκπαιδευτικοί μας έχουν την ευαισθησία πάντοτε να αντιμετωπίζουν και να εκθέτουν και τον εαυτό του ακόμη και σε αυτήν. Όχι όλοι τώρα, μην παίρνετε Γιώργο, κύριε Λουή, όχι όλοι. Η πλειοψηφία, ένα μεγάλο ποσοστό, ναι. Είναι κοινωνικά φαινόμενα, κύριε Κυριάκο. Είναι κοινωνικά φαινόμενα, προ Θεού, είναι κοινωνικά φαινόμενα. Και ναι. Η βία είναι μέσα στην κοινωνία. Είναι. Και όλοι μεταφέρεται και στα σχολεία. Το 90 με 95. Άρα να μην εθελοτυφλούμε. Όχι, προ Θεού, έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά δεν έχουν όλοι τις ευαισθησίες που λέτε. Ένα μεγάλο ποσοστό τις έχει όμως. Ωραία, εντάξει. Ναι. Κάθε οργανισμό. Σίγουρα, έχει, ναι, δεν είναι όλοι το ίδιο. Συνεπώς, δύο πολύ σοβαρά περιστατικά τα ερευνάτε. Θα δείτε πόσοι καθηγητές ενήργησαν και αν υπάρχει οποιοδήποτε λάθος χειρισμός, θα ζητήσετε εξηγήσεις. Οι εξηγήσεις δόθηκαν με την έκθεση της διευθύντριας. Τώρα ο επαρχιακός θα διερευνήσει περαιτέρω και αυτό το θέμα. Και για την αμόχωστο περιμένετε έκθεση, την έχετε πάρει? Ναι, βεβαίως. Για την αμόχωστο περιμένουμε την έκθεση, η οποία θα έχουμε συνολική εικόνα εντός ολίγου. Κρίμα να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λουή. Καλή συνέχεια. Καλά, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Κύριε Ταγκλιαδόρη, καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ. Τώρα δεν ξέρω, έχετε ενημέρωση εσείς? Ήταν εκεί μαθητές, καθηγητές, είδαν το συμβάν στην Λευκωσία? Η όλη ιστορία, αγαπητέ Λυκίδα, είναι η επανάληψη περίπου πάνω τη αιτία, η αφορμή, η επανάληψη της ελληνικής μυθολογίας, της ωραίας Ελένη. Τι σχέση έχει η ωραία Ελένη τώρα με τον καβγά? Άμα φτιάξει τον πίσω, θα καταλάβετε. Εκεί έγινε πόλεμος. Εκεί συγκεκριμένη και εδώ, αν θέλετε, προσκοπήματα υπήρχαν. Το πρώτο, αγαπητέ Νικήτα, ήταν μετά που χτύπησε το κουδούνι και, το προσωπικό και οι μαθητές αποχώρησαν από το σχολείο. Ακριβώς τρία πρόσωπα, να μην νέονται ούτε το φύλλο, αν και φαίνεται στο βίντεο. Φαίνεται, δεν το μεταδίδουμε για λόγους δεοντολογίας. Το ξαναλέω, δεν υπάρχει λόγος αναπαραγωγής της βίας. Ναι. Επιτρέψτε μου να τη χαρώ για αυτό, διότι δεν είναι για να κατηβαλίσουμε. Όχι, είναι να βρούμε λύσεις να τα αποτρέψουμε τα επόμενα. Και αν όντως ήταν εκεί οι συνάδελφοί σας, κύριε Ταγκλιαδόρε, και δεν έκαναν τίποτα, αυτό είναι διπλά εγκληματικό. Το δέχομαι, αν ήταν έτσι, αγαπητέ Νικήτα. Αλλά να μην ψάχνουμε και από δύο. Όχι, δεν ψάχνουμε από δύο πομπαίους τράγους. Ήταν εκεί οι γονείς έχουν καταγγελίες ενώπιον τους ότι. Ένα λεπτό, κύριε Ταγκλιαδόρε. Εσείς 1 και 35 φεύγετε όλοι από την ίδια έξοδο, καθηγητές και μαθητές μαζί, σωστά? Ήταν οι καθηγητές που είχαν ήδη αποχωρήσει, όπως και η πλειοψηφία. Έφυγαν όλοι, δηλαδή 1 και 35 είχαν φύγει όλοι. Η πράγματι διευθύντρια ήταν στο σχολείο, διότι η γυναίκα συνέχισε να εργάζεται. Στην ΑΕΠΟΣ ενημερώθηκε ότι γίνεται αυτό το πράγμα και σωστά έπραξε, τηλεφώνησε στην αστυνομία. Μάλιστα. Διότι είπαν ότι είναι αρκετά τα πρόσωπα του. Αλλά μέχρι να έρθει η αστυνομία δεν υπήρχε κανείς εκεί. Και δεν. Μέχρι να έρθει η αστυνομία, η οποία ήρθε η αστυνομία, και τελικά είναι αρκετά, θέλετε, η αιτία, θέλετε, η αστυνομία αφορμή αυτό το επεισόδιο, είναι κάτι που έχω την εντύπωση εδώ και δεκαετίες. Ωραία. Εσείς ως συντεχνία τι λέτε στους καθηγητές σας, εάν βλέπουν τέτοια περιστατικά έξω από το σχολείο να παρεμβαίνουν, ή τους, ένα λεπτό να υποβάλλω το ερώτημα, ή τους λέτε μην κάνετε τίποτα για να μην βρείτε τον πελά σας. Τι τους λέτε, η επίσημη ΟΕΛΜΕΚ, τι τους λέει, κύριε Ταγκλιαδόρε? Η επίσημη ΟΕΛΜΕΚ λέει ότι δεν πάμε ποτέ να είμαστε λειτουργεί με την περιφερόμενη με επαγγελματισμό. Μακάρι δεν αυτό που λέτε να γίνει πράξη όμως και να το βλέπουμε στην πράξη. Πιστεύω, αγαπητέ, γιατί εδώ δεν το είδαμε στην πράξη. Και είναι κρίμα. Ότι υπήρχαν συνάδελφοι εκεί και ότι δεν επενέβηκαν για να βοηθήσουν. Είναι κρίμα, είναι τραγικό αν όντως λέει. Εντάξει, τώρα και η διευθύντρια και εσείς, αν ήσασταν εκεί στο σχολείο διευθυντής, θα καλύπτατε τους συναδέλφους σας. Είναι απόλυτα λογικό, αλλά είναι κρίμα και άδικο. Δεν είναι θέμα να καλύπτουν. Απλώς επέτρεψε μου να πω. Είναι ένα σχολείο που έχει κάποια προβλήματα. Πέρσι δεν είχε τίποτα, είπε το Υπουργείο Παιδείας. Έχει κάποια προβλήματα
και ειδικά αν θέλετε και επιτρέψετε μου να είμαστε λίγο πιο παραγωγικοί και δημιουργικοί. Ναι. Υπάρχουν στο σχολείο, σε διάφορα σχολεία που υπάρχουν, παιδιά με σοβαρά ψυχολογικά, ακόμη και ψυχιατρικά. Ωραία, έχουμε ένα ψυχολόγο για 5.000 μαθητές έσχος. Και ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο και τη δική του ζωή και... Ωραία, πού είναι το Υπουργείο, παρά να συζητάτε για τις αργίες του Αρχιεπισκόπου, δείτε τα αυτάδη της ουσίας, κύριε Ταλιαδόρε. Αν θα σας δώσουν μία αργία, αν θα σας πάρουν μία πίσω. Ναι. Κοίτα, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω και να πω και γι' αυτό κάτι. Δεν το ακούσαμε να το λέτε αυτό πριν από τον καυγά. Το λέτε τώρα, μετά τον καυγά. Το στρατηγικό σχεδιασμό του 2007, ο αείμνηστος, ο υπουργός, ο Κλεάνθους, ο Άκης Κλεάνθους, είχε καταθέσει μια πρόταση για δημιουργία πολυθεματικών κέντρων όπου παιδιά με σοβαρά... Με πάτε αρκετά χρόνια πίσω. Πείτε μου τώρα τι πρέπει να γίνει. Ναι. Έχει 15 χρόνια που και δεν έγινε τίποτα. Αυτό να ζητάτε εσείς οι συντεχνίες. Και ακριβώς ναι. Προσέξτε, εμείς δεν ζητήσαμε τίποτα για τις αργίες. Οι αργίες είναι καταγραμμένες στους κανονισμούς. Δεν είναι έτσι. Ούτε να μετακινηθούν, ούτε να αλλάξουν. Είναι καταγραμμένες εκεί. Και όταν μας αισθάνηκε την πρόταση ενός συγκεκριμένου βουλευτή, δύο πράγματα είπαμε. Πρώτον, ότι είναι αντισυνταγματική η πρόταση να προέρχεται από βουλευτή, δεν το δέχεται το ανώτατο δικαστήριο αυτό. Και το δεύτερο, να τοποθετηθεί πρώτα το Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή μας στέλνει μια πρόταση βουλευτή αντισυνταγματική για να τοποθετηθούμε εμείς και αυτό κάθεται στην Κούβα. Λοιπόν, πρέπει να βρεθούν και άνθρωποι δηλαδή, και ψυχολόγοι να είναι δηλαδή ένας ικανοποιητικός αριθμός για όλους τους μαθητές και ίσως και οι καθηγητές να έχουν ενεργότερο ρόλο και μετά την 1 και 35. Ναι. Κοίτα, για τα σοβαρά προβλήματα της παιδείας. Ναι, αυτά είναι σοβαρά. Είναι όλα αυτά ξεκινούν από τα σοβαρά προβλήματα. Υπάρχουν παιδιά που χρήζουν ψυχολογικής, καθημερινής ψυχολογικής στήριξης ακόμα και ψυχιατρικής. Ωραία, να βρούμε αυτά τρόπο. Πρέπει να μεταφέρονται σε κάποια κέντρα που έχει ειδικούς ψυχιάτρους, ψυχολόγους. Τα σχολεία δεν μπορούμε και δεν έχουμε καθημερινά τέτοια συμφωνίες. Εάν θέλουμε πράγματι έτσι να ηρεμήσουν τα σχολεία, ακριβώς και να στηρίξουμε, προσέξτε, αυτά τα προβλήματα, τα παιδιά, ο σκοπός δεν είναι να κάνουν κέντρο. Ο σκοπός είναι εάν μπορούν να θεραπευτούν, να προσαρμοστούν και να επαλενταχθούν στην κανονική τους. Όταν τους παίρνεις και δεν ξέρουν λέξη ελληνικά, πώς θα προσαρμοστούν, κύριε Ταλιαδόρε, να τους μάθουμε ελληνικά πρώτα. Ακριβώς είναι απόλυτο δίκιο. Έγιναν βήματα. Μα έχουμε δίκιο για το ένα, έχουμε δίκιο για το άλλο. Τι αλλάζει αυτή την κοινωνία, δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Ναι. Έχουμε δημιουργήσει τάξη υποδοχής. Αυτό που οφείλει να κάνει το Υπουργείο Παιδείας. Εάν αυτό το μοντέλο τάξη υποδοχής, τάξη ένταξη, μεταβατικές, όπως θέλω να το ονομάσω. Εάν το Υπουργείο είναι σοβαρό και στη μέση εκπαίδευση εφαρμόζει κάποιες πολιτικές, πρέπει να δει και αλλού εάν πρέπει να εφαρμοστούν αυτές οι πολιτικές. Δεν μπορεί να έρχονται παιδιά που είναι 6-12 χρόνια στην Κύπρο και να μην ξέρουν ελληνικά στο γυμνάσιο. Άρα πρέπει να δούμε το Υπουργείο να γίνει πιο αποτελεσματικό στις πολιτικές. Λοιπόν, περιμένουμε αποτελεσματικά απαντήσεις και σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Ευχαριστώ. Να μην τα φορτώνουμε όλα στους εκπαιδευτικούς. Να αναλάβετε το μερίδιο της ευθύνης που σας αναλογεί και εσείς και εμείς και όλοι, κύριε Ταλιαδόρε. Και πάντα είμαστε πρόθυμοι να αναλαμβάνουμε. Μάλιστα. Να το δούμε στην πράξη. Τώρα να πιστέψω ότι φεύγοντας ένας καθηγητής δεν βρέθηκε εκεί. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα. Ευχαριστώ, κύριε Ταλιαδόρε μου. Καλή συνέχεια. Πάμε στον κύριο Χριστοφίδη. Εκεί στο Πανεπιστήμιο, όταν